Αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα, δεν σας αποσυντονίζει από τον τρόπο σας. Σίγουρα δημιουργεί, πρέπει να πω, τεράστια αναστάτωση. Πέραν αυτού υπάρχει και απώλεια διδακτικού χρόνου, που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και έχουμε ήδη ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας και θα πρέπει και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας να κατανοήσει τους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών και της οργάνωσης της ΟΕΛΜΕΠ όταν θέτουμε ένα ζήτημα όπως αυτό, που λέμε ότι πράγματι χάνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος και γι' αυτό ζητούσαμε και ζητούμε και αυτή τη στιγμή αναπροσαρμογή της διδακτίας και της εξεταστίας ύλης. Ναι. Πραγματικά οι συνάδελφοι, ειδικά για την τρίτη τάξη ηλικίου, είναι σε τέτοιο βαθμό αγχωμένοι που δεν γνωρίζουν πώς θα καλύψουν αυτά τα οποία προνοούν τα πλαίσια μάθησης ή τα αναλυτικά προγράμματα. Λύση υπάρχει, έχετε να προτείνετε λύση γι' αυτό? Βέβαια, όσον αφορά τη διδακτέα ύλη, θα πρέπει να γίνει σίγουρα μια αναπροσαρμογή. Δεν λέμε εμείς να αφαιρεθούν κεφάλαια ή ενότητες, αλλά υπάρχει τρόπος, αρκεί το Υπουργείο Παιδείας να δεχθεί την εισήγησή μας, να γίνει ένας διάλογος μεταξύ των συνδέσμων της κάθε ειδικότητας, διότι όσο έλεγε, ναι, στην κάθε ειδικότητα που έχουμε, είτε αυτή είναι φιλολογική, είτε μαθηματική, είτε οτιδήποτε άλλη ειδικότητα, έχουμε ξεχωριστό συμβούλιο. Να γίνει ένας διάλογος μεταξύ αυτών των συνδέσμων, ειδικά των εξεταζομένων μαθημάτων, μαζί με τους οικείους επιθεωρητές. Καλά, γιατί εσείς γιατί τώρα το πάτε στην ύλη? Δεν θα μπορούσε να έρθει ένας άλλος, ένα άλλο μέρος του προσωπικού να κάνει αυτές τις δουλειές, για να μην απασχολούνται οι καθηγητές? Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας, που θα έπρεπε σίγουρα να γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Και δεν είναι μόνο αυτά, αγαπητέ Χρήστο, δεν είναι μόνο αυτό το πώς που λέμε για τον ψηφιακό έλεγχο των μαθητών, είναι και το ότι κάθε 72 ώρες γίνεται αυτός ο έλεγχος, το rapid test, ναι, στα σχολεία μας για όλους τους μαθητές μας. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Είναι η χρήση της, υποχρεωτική χρήση μάλλον της μάσκας, που εκεί οι συνάδελφοι πρέπει οπωσδήποτε κάθε λίγο να συσκύνουν στα παιδιά, να μην την αφαιρούν από το πρόσωπό τους εντός των κλειστών χώρων. Mm-hmm. Και πέραν των άλλων, είναι και αυτό το ζήτημα το οποίο εκκρεμεί, πρέπει να πω, ως ένα μέτρο στο συνδυασμό όλων των μέτρων για να αποτρέψουμε την επέκταση της πανδημίας, είναι τα μονοθέσια αθρανία, όπου δυστυχώς μέχρι και σήμερα υπάρχουν ακόμη σχολικές μονάδες όπου δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί μονοθέσια αθρανία. Κύριε Χατζησάβα, θέλουμε, ναι, και το σχόλιο σας οπωσδήποτε. Βεβαίως εσείς είστε καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης, αλλά είδατε τι γίνεται στα δημοτικά. Φωτιά σε ένα δημοτικό, βόμβα σε άλλο δημοτικό. Θέλουμε τη δική σας αντίδραση απέναντι στο θέμα. Αισθάνεστε ανησυχία, αισθάνεστε ότι ενδεχομένως να έρθει και η σειρά των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης? Ή θεωρείτε ότι είναι περιορισμένα και μεμονωμένα αυτά τα περιστατικά? Σίγουρα, αγαπητέ Χρήστο, ανησυχούμε και από την αύξηση των κρουσμάτων. Ανησυχούμε οπωσδήποτε πολύ περισσότερο και από αυτά τα περιστατικά. Και χθες πρέπει να πω, η ΟΕΛΜΕΤ μαζί με την ΟΤΕΚ έχουμε δώσει μια κοινή ανακοίνωση όπου καταδικάζουμε ατερήφραστα πραγματικά την αποτρόπια και εγκληματική καταστάση ενέργεια τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επαρχιακό γραφείο του Υπουργείου Παιδείας πριν τρεις μέρες στη Λεμεσό, όπου έθεσε σε σοβαρό πραγματικά κίνδυνο τη ζωή δεκάδων συναδέλφων αλλά και άλλων λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας, καθώς επίσης καταδικάζουμε και τα σημερινά θλιβερά γεγονότα, είτε στο Ζαγάκι είτε στη Λευκοσία, όπου κάποιοι πάλι έχουν τοποθετήσει αυτούς τους μηχανισμούς, και διαρωτούμαστε πραγματικά κατά πόσο σκέφτονται τις ζωές είτε των παιδιών, είτε των γονιών, είτε των εκπαιδευτικών, όπου θα πάνε το πρωί στο σχολείο στην εργασία τους. Και θέλω να τονίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη κανένας εκπαιδευτικός ή διεύθυνση του σχολείου από τα μέτρα τα οποία αποφασίζονται από άλλους. Ως εργοδοτούμενοι εμείς, εκτελούμε ακριβώς, υλοποιούμε μάλλον αυτές τις αποφάσεις. Και εμείς προβληματιζόμαστε σίγουρα ως εκπαιδευτικοί από τα μέτρα αυτά. Αλλά αν υπάρχει άλλος δρόμος, ας μας υποδείξουμε ποιον τρόπο να διώξουμε αυτόν τον επικίνδυνο ιό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζησάβα. Παρακαλώ, γεια σας. Βεβαίως, οι επιστήμονες έχουν τοποθετηθεί για το πώς θα φύγει αυτός ο επικίνδυνος.